με τη χάρη του Θεού θα μπούμε, θα μελετήσουμε σιγά σιγά, αργά, ένα πολύ δυνατό κείμενο, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Είναι πριν από την επιστολή προς τον Φιλίμωνα. Να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ορισμένα πράγματα. Την άνοδο του Παύλου εις την Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι εννοούν να τον σκοτώσουν, ο Θεός τον διαφυλάσσει, έχουμε δύο απολογίες του Παύλου. Αλλά η επιμονή τους να τον κατεβάσουν από την Κεσάρια και να τον δικάσουν εις την Ιερουσαλήμ υποκρύπτει ένα εβραϊκό σχέδιο στο δρόμο καθοδόν που λέμε να τον σκοτώσουν. Ο Παύλος το ξέρει, αρνείται και επειδή είναι Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα. Έχουμε στη συνέχεια τα γνωστά γεγονότα, το καράβι, ο εκατόνταρχος, το ναυάγιο εις τη Μάλτα και η πρώτη φυλάκιση του Παύλου 2 χρόνια στη Ρώμη, πρώτη φυλάκιση. Συνεπώς έχουμε 2 χρόνια φυλάκιση εις την Κεσάρια και 2 χρόνια φυλάκιση στη Ρώμη, 4. Απολύεται από την πρώτη φυλάκιση. Πρέπει να είναι, να είμαστε γύρω από το 62 περίπου μετά Χριστόν. Για 5 χρόνια χάνουμε τελείως τα ίχνη του Παύλου. 5 χρόνια. Έχουμε μόνο μία ένδειξη, μία απόδειξη θα έλεγα, ένα γράμμα που έγραψε όταν έφυγε από την Κρήτη όπου είχε πάει μαζί με τον Τίτο. Είναι αυτό το γράμμα. Λένε ότι εγγράφηκε από την Νικόπολη στην Πλεύεζα, κοντά. Τα ερείπια υπάρχουν. Μάλλον. Έχουμε και ένα τελευταίο ένδειγμα για αυτά τα 5 χρόνια που αγνοούμε του Παύλου, ότι χάμενε εκεί στην Νικόπολη, από όπου ίσως έγραψε, επαναλαμβάνω το γράμμα, για ένα χειμώνα. Δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα χρόνια και κατά τα αυτά δεν ξέρουμε τις περιοδίες του. Συλλαμβάνεται περί τον Οκτώβρη με Νοέμβρη του 67, 62 λοιπόν με 67, 5 χρόνια, συλλαμβάνεται εις την Τροάδα, στο σπίτι ενός κάρπου. Η σύλληψή του είναι βιαία, μετάγεται τμήμα μεταγωγών, δεν το λέτε, μετάγεται δεμένος εις τη Ρώμη και έχουμε την δεύτερη φυλάκιση εις τη Ρώμη. Δεν ξέρουμε πόσο κράτησε αυτή η φυλάκιση. Πρέπει να κράτησε, άλλοι λένε, κάποιες εβδομάδες, ίσως μερικούς μήνες.
περί το τέλος του 67 μετά Χριστόν, ο Παύλος δολοφονείται. Έτσι τελειώνει μια ευλογημένη πορεία, μια αφιερωμένη ζωή του Παύλου του Ταρσαία. Ένα μικρό χρονικό όλων αυτών, δεν το γράψαμε για τον Παύλο, το έχεις. Α, σαν θα σας δώσω, δεν έχουμε πολλά, αντιγράψτε το μόνοι σας. Η επιστολή προς Τίτον, λοιπόν, όπου επήγανε εις την Κρήτη την λεγόμενη Εκατόμπολη. Μια μεγάλη, ένα μεγάλο νησί με αρχαία ιστορία. Η καταστροφή της Κρήτης, ο ύστερος μινωικός πολιτισμός, ξέρετε ότι καταστράφηκε γύρω από το 1503-4, δεν ήμουν εκεί για να το θυμάμαι, π.Χ. με τη μεγάλη έκρηξη της Σαντορίνης. Το παλιρροϊκό κύμα, το τσουνάμι που λένε, ήταν τέτοιο και τόσο που κατέστρεψε όλη την Βόρειο Κρήτη, και απάνω στην βόρεια ακτή της Κρήτης ήταν όλα τα κτίσματα, ο πολιτισμός, τα ανάκτορά τους. Αν χρειαστούν περισσότερα ιστορικά στοιχεία, θα τα λέμε κάθε Παρασκευή του Θεού θέλοντος γιώτα, ενώ σιγά σιγά θα προχωρούμε. Να βγάλω τα κοιτάπια μου. Πέτρο. Λοιπόν. Αυτό το γράμμα το γράφω εγώ, ο Παύλος. Όλοι έχετε κάρτες στα σπίτια σας, κάτι καρτούλες. Και βάζουν εκεί τι είναι ο καθένας, τι επάγγελμα κάνει, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, αυτά τα καρτάκια, carte de visite τα λέγαμε παλιά. Και ο Παύλος είχε τέτοιο. Ετύπωσε, φαίνεται, κάρτες. Φανταστικά τα λέω. Και τι έγραψε από κάτω ότι ήτανε? Δούλος του Θεού. Αν είχε προσόντα, αν είχε τίτλους, αν είχε να γράψει από κάτω από την κάρτα του. Και τι δεν είχε? Δούλος Θεού. Δούλος. Δεν λέει ότι τον ελευθέρωσε? Αλλά μόλις, λέει, με ελευθέρωσε και γνώρισα ποιος είναι αυτός που σταυρικά με ελευθέρωσε, τότε είπα, α, δεν τη θέλω την ελευθερία μου αυτή, την ελευθερία στον κόσμο. Θέλω μόνος μου, μπαίνω μόνος μου κάτω από τη δουλεία του Θεού. Να το ξαναπούμε, Δανάη, στα χρόνια εκείνα
όχι και τόσο παλιά, τους ανθρώπους τους πουλούσανε, τους αγοράζανε. Όπως τα ρεπανάκια αγοράζανε, όπως τα πρόβατα. Στην Αλεξάνδρεια, στο Σκλαβοπάζαρο, ένας λευκός χριστιανός είδε ένα παλικάρι, πόσο κάνει, πάρτε. Του πήρε το χαρτί, ήτανε δούλος του για πάντα. Τον πήρε στο σπίτι, το μπάνιο του, τον πήρε στο σπίτι, του βάλε ρουχαλάκια. Το μεσημέρι του λέει, θα φάμε μαζί. Τάχασε ο δούλος. Τάχασε. Έχω αυτές τις δουλειές και από αύριο ξεκουράσω. Επέρασε λίγος καιρός στο σπίτι αυτού του χριστιανού ανθρώπου. Και μία μέρα του λέει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από σένα. Θα κάνουμε κάτι. Θα σου υπογράψω τα χαρτιά, θα πληρώσω κάτι λίγα πράγματα που πληρώνανε τότε και θα είσαι ελεύθερος, όπως είμαι εγώ ελεύθερος. Χάρηκε το αγόρι, το παλικάρι, ο δούλος. Υπογράψανε τα χαρτιά, φάγανε το μεσημέρι, πάρ' το χαρτί σου, είσαι ελεύθερος. Να σου δώσω και μερικά χρηματάκια μέχρι να βρεις δουλίτσα. Εκείνος σε πήρε το χαρτί, έσκυψε το κεφάλι και του είπε, για όσα έκαμες, σε ευχαριστώ. Για την ελευθερία που μου χαρίζεις, σε ευχαριστώ, αλλά δεν τη θέλω. Θέλω να μείνω κοντά σου. Αυτός ήταν ο Παύλος, δούλος. Πιστός μπορεί να είναι κάποιος του Χριστού, όλα όσα λέμε. Οι επιστολές και ο Κύριος είπε ότι είμαστε αδελφοί του, είμαστε φίλοι του. Ο Παύλος λέει προς τους Αγίους. Υπάρχει κάτι πιο ψηλό, πιο δυνατό, πιο ευλογημένο, πιο μεγάλο? Να είσαι δούλος του Θεού. Κάθε φορά που το συναντώ, αγαπάω πολύ αυτό το κείμενο και για πολλές δεκαετίες σε πολλές εκκλησίες ο Κύριος με ετοίμησε να μελετήσουμε ετούτο το ωραίο, το ανεπανάληπτα ευλογημένο κείμενο. Πάντα ρωτάω τον εαυτό μου, είμαι δούλος του Θεού? Με την έννοια εκείνη την παλαιά, όχι σήμερα υπάλληλος. Όπου στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε 365 μέρες, από τις οποίες τις 369 απεργούμε, όχι από εκείνες. Όχι, όχι. Από τούτες εγώ, της εποχής εκείνης. Δούλος. Δεν έχω θέλημα δικό μου. Δεν μπορώ και δεν επιτρέπεται να έχω θέλημα δικό μου. Ιδού εγώ, λάλησον, ο δούλος σου σε ακούει. Πες μου τι θέλεις. Και αυτό θα παρακαλέσω όλους να είναι η προσευχή σας κάθε πρωί. Πόσα χρόνια τώρα, κάθε πρωί, του λέω, με θέλεις τίποτα? Όχι τώρα που πήρα τη σύνταξη. Δεν πήρα δηλαδή σύνταξη, συνταξάρα πήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, όχι, όχι. Με θέλεις τίποτα? Κάπου να με στείλεις?
να σου κάνω κανένα θέλημα. Στα χρόνια που έζησα, τα παιδικά μου χρόνια στη Κέρκυρα, οι γυναίκες κατεβαίνανε κάτω στην αγορά. Τον γκρεμίσανε, ένα ωραίο κτίριο, διόροφο ήτανε, ημιέθριο, και το λέγανε Μαρκά, ο Μαρκάς. Εκεί ήτανε παιδάκια πολύ μικρά, κυρίως από τη Μικρά Ασία. Πάρα πολλοί πρόσφυγες είχαν έρθει στην Κέρκυρα και είχαν κάτι καλαθάκια, δεν μπορώ να σας τα πω. Τόσα ήτανε, και η κυρία ήταν αυτά έξω. Έπαιρνε ένα από αυτά, επήγαινε, εψώνιζε τι θα ψωνίσει, τα βάζε το παιδάκι εκεί, πήγαινε. Δεν μπορούσε η κυρία να σηκώσει ψώνια. Δεν επιτρεπότανε. Πω πω. Δούλος. Με θέλεις κάπου να κάνω κάτι? Ήτανε δύο αδέλφια μας που αυτό τον καιρό τους έβαλε ο Θεός στην καρδιά τους να βάλουν τα μάρμαρα εδώ, όπως τα λένε, τις πλάκες. Δεν ξέρω, το σκεφτόμουν. Δεν είχα και δυνατότητες, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι να ρωτήσω, οι άνθρωποι και τον καφέ τους έχουν λεφτά και το σάντουιτς έχουν περισσότερα λεφτά. Έτσι, ρε παιδιά, ήπιατε καφέ σήμερα το πρωί? Τίποτα άλλο. Ήπιατε καφέ? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχω μία παράκληση. Να την πω. Αύριο έχουμε την έναρξη του πανηγυριού, της εκθέσεως, της εορτής στη Λαμία, η Γεωργική Σχολή, η Γεωργική Γιορτή. Έκθεση, και χρειάζεται, ο Βασίλης έχει την πρωτοβουλία, κάποιοι να πάνε, το υλικό υπάρχει, τα τραπεζάκια είναι έτοιμα. Μήπως κάποιος θα μπορούσε, όχι να βοηθήσει, όχι να διακονήσει, όχι να υπηρετήσει, αλλά κάποτε όταν τυπώσει την κάρτα του, από κάτω να γράψει: είχα την τιμή να πάω στη Λαμία να μοιράσουμε και νέες διαθήκες. Παύλος, δούλος του Θεού. Και επειδή είμαι δούλος, είμαι και αποσταλμένος του Ιησού Χριστού. Αποσταλμένος. Βλέπετε, δεν μπορεί να είσαι πιστός και να μην είσαι δούλος. Δεν μπορεί να είσαι δούλος και να μην σου είπε κάμε κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε σήμερα ούτε την εποχή εκείνη ένα δούλο ο οποίος να του λέει το αφεντικού, φέρ τη βεντά για να μου κάνεις αέρα. Δεν γίνονται πράγματα. Πολλές φορές, ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε απεσταλμένους αποστόλους. Ψάχνουμε. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να πας στη Λαμία? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να πας στη Χαλκίδα, στο πανηγύρι? Σε παρακαλώ. Αυτό είναι λάθος. Κανέναν δεν μπορείς να παρακαλέσεις. Σε κανέναν δεν μπορείς και δεν επιτρέπεται να απευθύνεις τέτοια πρόσκληση αν είναι δούλος. Είναι φυσικό. Αναμενόμενο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είσαι πιστός, αλλά είσαι δούλος. Είσαι δούλος, είσαι απεσταλμένος.
είσαι απεσταλμένος. Έχουμε έναν άρρωστο, έχουμε μια οικογένεια, έχουμε κάτι παιδάκια από το Αφγανιστάν, τα είδαμε εχθές το απόγευμα, ήτανε στα Πετράλωνα, τα χαρήκαμε τα παιδάκια, η Χριστό Ιησού. Και μου δίδεται η ευκαιρία ξανά να παρακαλέσω. Αν υπάρχει κάτι, ένα δωμάτιο έστω, μια κουζινίτσα, με πολύ φτηνό, γιατί δεν έχουν και λεφτά οι άνθρωποι, να τους βάλουμε κάπου να μείνουν. Δεν μπορούσαν να μείνουν στο αεροδρόμιο. Οι συνθήκες είναι από κάθε πλευρά. Σήμερα δύο φορές πέρασα έξω από το αεροδρόμιο. Δεν είναι συνθήκες αυτές, πώς ζουν οι άνθρωποι. Ετούτος προτίμησε με τη γυναίκα του και τα παιδάκια και πήγανε απέναντι, ένα μικρό δασάκι, άλσος του Αγίου Κοσμά, και εκεί μένανε. Αλλά επειδή δεν ήταν μέσα στο στρατόπεδο, τους κόψανε το φαγητό. Θα τα δούμε όλα εν Χριστώ Ιησού. Παύλος, δούλος Θεού, απεσταλμένος εκ μέρους του Ιησού Χριστού. Και μου έδωσε μία εντολή και μου έδωσε μία κατεύθυνση μαζί με τους πιστούς, μαζί με τους εκλεκτούς του Θεού, να προχωρήσουμε στην επίγνωση της αληθείας. Μια επίγνωση αληθείας πατευσέβεια. Βλέπετε, άλλο είναι γνώσεις, άλλο είναι επίγνωσης. Επίγνωσης είναι εις βάθος γνώση. Εις βάθος γνώση. Ώστε ο Θεός με έστειλε Απόστολο πέραν των άλλων, μαζί με τις αδελφούς μου, μαζί με τους πιστούς, που έχουμε την ίδια πίστη ως εκλεκτή του Θεού, να προχωρήσουμε εις βάθος, να μάθουμε την αλήθεια, μια αλήθεια την οποία θα ασκήσουμε, θα εξασκήσουμε, αν είναι δρόμος, σαν δρόμος θα τον περπατήσουμε, με ευσέβεια. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος ευσεβής. Πολλά λόγια, πολλά ευσεβής, σεμνός, σοβαρός. Δεν δέχεται λόγια, δεν συζητάει, αλλά μπροστά στο Θεό. Ευσεβής άνθρωπος. Και όλοι μαζί προχωρούμε προς την αιώνια ζωή. Μέσα μας έχουμε, περπατάμε, βαδίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Αγαπητοί, πάντα θα σας θυμίζω του μεταλλιού ότι η ζωή αυτή είναι ο προθάλαμος στον οδοντίατρο, είναι ο προθάλαμος στο γιατρό. Δεν πας απευθείας στο γιατρό. Έχει ένα σαλονάκι εκεί με ένα τραπεζάκι, έχει και κάτι εφημερίδες, έλεγα. Εμείς δεν είμαστε για τον προθάλαμο, εμείς πήγαμε, πάμε πάνω. Εδώ είναι ο προθάλαμος. Μας ετοιμάζει, μαθαίνουμε όσα πρέπει να μαθαίνουμε. Μπήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού. Παράξενο την πρώτη φορά. Μετά συνηθίζεις σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς την αδελφότητα, χωρίς την παρέα, χωρίς τη συντροφιά. Πού να πάμε?
Πόσες φορές έχετε δυνατότητες, ευχέρεια να πάτε να κάνετε? Δεν πήγα, σας βεβαιώνω, ποτέ. Ποτέ. Τα παιδιά στο σπίτι με την Εκκλησία του Χριστού. Σας οικετεύω θερμός. Παύλος, δούλος του Θεού, συνεπώς και αποσταλμένος του Ιησού Χριστού, έχοντας μέσα μου για τον εαυτό μου και για την διαχωνία μου, μαζί με τους εκλεκτούς του Θεού, εκλεκτούς του Θεού που μας ενώνει μια ενιαία πίστη, και προχωράμε στην επίγνωση της αλήθειας, και αυτό με ευσέβεια, στο δρόμο με την ελπίδα της ζωής της αιώνιας. Η ελπίδα, δεν ήρθαμε εδώ για να μείνουμε, ήρθαμε για να φύγουμε. Και χτύπα ξύλο και μη λέτε τέτοια πράγματα, δεν είναι σεμινάκια σοβαρά. Σας οικετεύω θερμός. Ετοιμαστείτε για την ημέρα της παρουσίας του. Στις μέρες μας βλέπετε τι έγινε. Ένα βιβλίο ξανά γράφηκε για τα γεγονότα με τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, την φρίκη. Ένας Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη εξέδωσε ένα βιβλίο ιστορικά, αναμνήσεις. Συμβάντα ο άνθρωπος, όπως στάζησε, παιδί ήτανε, γλίτωσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, απόψε, έχεις ελπίδα αιωνίου ζωής? Ό,τι συμβεί στο δρόμο, χαμογελάς και του λες, σε περίμενα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επελπίδη ζωής αιωνίου, μια αιώνια ζωή την οποία επιγκύλατο, είναι κάτι περισσότερο από το υποσχέθηκε, επιγκύλατο, έχω μια καλή αγγελία δηλαδή. Έχει μέσα ελπίδα, βεβαιότητα, μια θαυμάσια αγγελία την οποία μας χάρισε ο αψευδής Θεός, και όχι τώρα, προχρόνων αιωνίων. Ο αψευδής Θεός. Ο Θεός είναι Θεός ελέους. Ποτέ μην ξεχνάτε όμως ότι η κρίση του κάποια μέρα θα είναι, λέει, ανήλαιος. Ανήλαιος. Είναι έλεος ή δεν έχει? Λέει ναι. Και είναι η κρίση του ανήλαιος χωρίς έλεος? Ναι. Γιατί? Δεν το ηθέλησε ο άνθρωπος το έλεος του Θεού. Το απέρριψε. Δεν θέλω, λέει, το έλεος του Θεού εγώ. Αψευδής στις υποσχέσεις του. Αψευδής όταν μας είπε το τέλος των ημερών του κόσμου ποιο θα είναι. Το βλέπετε, το ακούτε, το διαβάζετε. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ο αψευδής Θεός. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Όσα λέει εδώ μέσα είναι όλα αλήθεια. Όλα όσα είπε, ότι όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, εγώ θα τον κάνω παιδί μου, γιο μου, θυγατέρα μου, είναι αλήθεια. Εγώ όσο είσαι σε αυτή τη γη, θα είμαι κοντά σας,
θα περνάω μαζί σας, σας κρατάω από το χέρι και θα περνάμε. Το θυμόσαστε εκείνο, Δανάη, το φυλάδιο. Μεγάλο σας. Ήταν ένα ωραίο φυλάδιο που βγάλαμε. Αν το βρει ο Βασίλης και το ξαναβγάλει, μα τόσο ωραίο, είχε και ωραίους χρωματισμούς, θυμάμαι. Ήτανε απάνω στο ιστορικό, πέστε το έτσι. Ένας ανέβηκε, λέει, στον ουρανό και του είπε: «Θεέ μου, θα ήθελα να ξαναδώ κάτω στη γη». Τα χνάρια, τα δύσκολα, τις ανήφορες ώρες που πέρασα στην καυτή άμμο της ζωής και της πραγματικότητας. Και ο Θεός του λέει: «Αμέ». Κοίταξε λοιπόν αυτός κάτω, γυρίζει στον Χριστό. «Συγγνώμη», λέει, «δεν είχες υποσχεθεί ότι θα περπατάμε μαζί?» Λέει: «Ναι». «Τι περπατάγαμε μαζί?» λέει. «Εγώ δύο χνάρια βλέπω μόνο». Λέει: «Δεν είναι τα δικά σου, είναι τα δικά μου. Απλά σε κρατούσα στα χέρια και δεν σ' άφησα να περπατάς». Την ζεις αυτή τη ζωή, τη γεμάτη υπόσχεση, γλυκύτητα, βεβαιότητα, και τι θα φάμε και... Στα παλιά τα χρόνια, παιδί, θυμάμαι, άκουγα ότι κανονίζανε από τη Μεγάλη Βδομάδα το μενού, τι θα φάμε, το Πάσχα την πρώτη μέρα, το Πάσχα τη δεύτερη μέρα και το Πάσχα την τρίτη μέρα. Αγγελική, και τα θυμάμαι τα φαγιά, τι τρώγαμε κάθε μέρα. Και τρώγαμε, θυμάμαι, την τρίτη μέρα αρνί με κουκιά, με μπιζέλια και με, πώς το λέει, καγκινάρες. Το ξέρα. Αφήστε τα αυτά τα πράγματα. Ξέρει ο Θεός. Πάντα θα θυμόσαστε το χιλιοϊπωμένο στο Λουκά, όταν ρώτησε ο Χριστός. Το θυμάσαι? Δεν μου λες, τους λέει. «Τόσο καιρό που είσαστε μαζί μου, σας έλειψε τίποτα?» Όχι. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό. Αυτό είναι το γράμμα που λίγο-λίγο, αυτές τις αλήθειες που είπε και ο Θεός τον έστειλε, και το Πνεύμα το Άγιον τώρα εμάς, εδώ, μαζί με τους αδελφούς μας, που είναι οι εκλεκτοί του Θεού, οι διαλεκτοί του Θεού, έχουμε την ίδια πίστη και προχωράμε λίγο-λίγο σε επίγνωση της αλήθειας, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με ευσέβεια. Με ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος, να το επαναλάβω, σοβαρός, σεμνός, μετράει τα λόγια του, τα μάτια του είναι πεντακάθαρα, τα αυτάκια του εν Χριστώ Ιησού. Ερώτησα για ένα νεαρό. Μου είπανε ότι αραβωνιάστηκε μια κοπέλα, τι ξέρω. Και το νεαρούλι τον ξέρω, παιδί τον είχα δει, πέρασαν χρόνια. Και αυτό το παιδί εσπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο Νεφέλη, μουσικοθεραπεία, και πήρε μάστερ και είναι τώρα στη Φιλανδία για να πάρει διδακτορικό απάνω στη μουσικοθεραπεία. Είναι μια καινούρια επιστήμη, φαίνεται, όπου, α, μη σας φανεί παράξενο, το θυμάσαι, με τον Δαβίδ και με τον Σαούλ,
Κάθε φορά που τον έπιανε το κακό του, μάλλον το καλό του, έτσι λέγανε στα παλιά χρόνια, το έπιανε το καλό του, λέει, του πέσε όργανο. Και ο Σαούλ ειρήνευε, ούτε το συνιστώ, ούτε απορρίπτω. Καινούρια πράγματα, καινούριες θεραπευτικές. Και όταν το άκουσα για το παιδί αυτό, το νεαρό αυτό, Κύριε, είπα, ψάχνουν ακόμα οι άνθρωποι να βγουν θεραπευτικές, γιατί απέρριψαν την θεραπευτική του Χριστού. Αφήστε τους να ψάχνουν και μακάρι τούτη η μέθοδος. Ήτανε να ιδρυθεί εδώ, αλλά δεν ιδρύθηκε. Δεν αφήσανε ιδιωτική σχολή, ξέρετε, η οποία κάνει ασκή θεραπευτική και λέγεται χρωματοθεραπευτική, με τα χρώματα. Δεν το ξέρω. Αλλά τι όμορφο που είναι. Εμείς έχουμε. Εμείς τα ξέρουμε. Εμείς, σε μας στάθωσε όλα. Δεν απορρίπτουμε τίποτα, δεν πετροβολάμε. Η Μαρίτσα ή η Πετροβολίτσα. Τίποτα από αυτό δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Είμαστε ολοκληρωμένοι. Είμαστε πλήρεις. Είμαστε χορτασμένοι. Είμαστε γεμάτοι. Εν αυτό γάρ εστέ πλήρης. Ή το εστέ σι είναι εν εστός, ή μη ή εστί εσμέν εστέ ή συν, ή είναι προστακτική. Νομίζω πως είναι προστακτική. Ήστι έστω, εστέ έστωσαν, οι παλιές προστακτικές. Να είσαστε εν το Χριστό πλήρης, γεμάτη. Και όταν, ξέρετε, έρθει ο Κύριος να με πάρει, κάποιο σημάδι θα μου δώσει. Τι σημάδι δεν το ξέρω. Να είμαι έτοιμος, να είσαστε έτοιμοι, καθώς περπατάμε σε αυτή τη ζωή, επελπίδη ζωής αιωνίου. Η ζωή μας, η καρδιά μας είναι επάνω. Και μια φορά, κλείνω, είπε ο Ιησούς να κάνετε φίλους χρησιμοποιώντας το μαμονά της αδικίας. Τα λεφτά δηλαδή. Να στέλνετε επάνω. Ό,τι αφήσετε εδώ, χάθηκε. Πάνε. Το 1945, όταν είχε έλθει από το εξωτερικό η κυβέρνηση, Γεώργιος Παπανδρέου κλπ. Υπουργός των Οικονομικών ήταν ο Αλέξανδρος Σβόλος. Καθηγητή τον είχα, του συνταγματικού δικαίου, ο Αλέξανδρος Σβόλος. Υπουργός των Οικονομικών. Και έβγαλε ένα νόμο. Το παλαιό νόμισμα όλο καταργείται. Και θυμάμαι, ήταν τέτοιες μέρες και οι εφημερίδες γελώντας γράφανε: αύριο είναι της αναλήψεως, εορτάζει ο Κύριος Βόλος. Πάνε οι αναλήψεις, πάνε οι καταθέσεις, όλα. Στείλτε επάνω μία δεκάρα, ένα χαμόγελο, ένα χτύπημα πλάτης, λίγη αγαπούλα, ένα παιδάκι με ένα μολύβι. Σας οικετεύω θερμός. Και τις Παρασκευές, όσοι είμαστε, θα συνεχίσουμε λίγο-λίγο. Ναι, Κατερίνα, θα συνεχίσουμε να δούμε, και έχει θαυμάσια πράγματα το Άγιο Πνεύμα μέσα
σε τούτο το γράμμα. Thank you.